Λισάνδρου, η Πανάγραντος, Κωνσταντίνου Λιοπίου, στην κοπή της Αγιοβασιλόπιτας της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου και Άνδρου, σεβασμιότατε δέσποτα, σεβαστοί πατέρες, αξιότιμη κυρία Έπαρχη, αξιότιμοι εκπρόσωποι του Δήμου Άνδρου και κύριοι αξιότιμοι εκπρόσωποι αρχών και φορέων, κυρίες και κύριοι, κύριοι Ιεροψάλτες. Θερμότατα ευχαριστούμε το σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, αφενός με δια την έγκριση και ευλογία του, για την ίδρυση του Συλλόγου μας και τα εγκάρδια συγχαρητήρια του που ακολούθησαν τη συγκρότησή μας σε σώμα, αλλά και τη σημερινή του τιμητική για μας πρόσκληση. Σεβασμιότατε, η νήσος μας, όπως άλλωστε και τα άλλα νησιά που ανήκουν, στην Ιερά μας Μητρόπολη είχαν τα τελευταία 22 έτη την ευτυχία να ζήσουν ένα πλούσιο ποιμαντικό και κοινωνικό έργο, χάρη στο διορατικό και ανήσυχο πνεύμα σας. Και δια τον λόγο αυτόν είμαστε σήμερα όλοι ιδιαίτερα χαρούμενοι και αισθανόμαστε ευλογημένοι. Και αυτή η χαρά της τοπικής εκκλησίας εκφράζεται με την παρουσία εδώ σήμερα των εκπροσώπων του κλήρου, των τοπικών μας αρχόντων και του πιστού λαού. Γίνεται δεκάβχηση εν Χριστώ, και αυτό διότι η Ιερά μας Μητρόπολη ευτύχησε. Έλαβε τη μεγάλη ευλογία από τον Θεό να έχει επίσκοπο της Άνδρα με πνεύμα και φρόνημα εκκλησιαστικό, αδαμάντινου ήθους, πλούσιας επιστημονικής και θεολογικής παιδείας και φορέα της γνήσιας εκκλησιαστικής παραδόσεως και εμπειρίας. Να γνωρίζετε ότι όλοι μας, στον πολυμελή νεοσύστατο σύλλογό μας, αποζητούμε την αμεσότητα της προσωπικής και λυτρωτικής προσέγγισης σας. Εόρτια και καρδιακά, σας ευχόμαστε να έχετε υγεία αδιάπτωτη, μακροημέρευση και περισσή δύναμη για πολλούς χρόνους άχρη παθαίων γυρατίων, να σύρετε με κορμούς ρυθμούς αυτόν τον χορό της επικοινωνίας με άλλους, με όλους τους πιστούς της Ιεράς μας Μητροπόλεως, ή όπου αλλού οι εντολές του Μεγάλου Θεού υψηλότερα τυχόν σας τάξουν στο μέλλον. Σας υποδεχόμαστε σήμερα και είμαστε σίγουροι ότι θα συνεχίσετε, όπως εσείς γνωρίζετε καλύτερα παντός άλλου, στη γραμμή της ενότητας, της φιλανθρωπίας, της αλληλεγγύης, της ταπεινότητας, της εκκλησίας που δεν χωρίζει, αλλά αγκαλιάζει τους πάντες. Από την πλευρά του Συλλόγου μας, θέλουμε ταπεινά να σας διαβεβαιώσουμε ότι με σαφή επίγνωση της διακριτικότητας των ρόλων, ως ιεροψάλτες, θα σταθούμε δίπλα σας, σεβασμιότατε. Θα συνεργαστούμε σε ό,τι μας ζητηθεί, πέραν των άλλων δραστηριοτήτων μας, που προβλέπονται από το ευέλικτο καταστατικό μας και ιδιαίτερα στην ενδυνάμωση του ήδη λειτουργούντος από τη Μητρόπολη Φροντιστηρίου εκμάθησης ιεροψαλτών στην Άνδρο και την επέκτασή του σε Κόρθιο και Ιδρούσα. Με πρόδειλη πρόθεση, νεαρά άτομα να πλαισιώνουν τα τμήματα στην ενίσχυση των ψαλτηρίων του νησιού μας, όπου αυτό είναι δυνατόν σε συνεργασία με το Επισκοπείο και τους εφημερίους και οπουδήποτε αλλού μας ζητηθεί η συνδρομή, και να τονίσουμε σαφέστατα ότι για όλα αυτά επουδενή προβάλλονται οικονομικές ή οποιασδήποτε άλλες απαιτήσεις. Πιστοί στις αξίες και παραδόσεις της ορθόδοξης χριστιανικής θρησκείας. Θα ήταν παραβλεψή μας να μην επενέσουμε την πολύτιμη έγνοια, συμπαράσταση και επιδειχθήσα πατρική αγάπη και συμμετοχή του Οικουμένου Πατρός Σιμών Ευδοκίμου, ο οποίος με τη συνοδεία του συμμετείχε σε όλες τις διαδικασίες ιδρύσεως του Συλλόγου και επέτρεψε να δοθεί ονομασία Πανάχροντος, αλλά και πολλών κληρικών του νησιού που μας τιμούν με την ενεργή παρουσία τους στο Σύλλογο και μας συμπαρίστανται καθημερινά στο έργο μας. Τους ευχαριστούμε όλους, σεβασμιότατε, από τα βάθη της καρδιάς μας. Ολοκληρώνοντας,
Επιτρέψτε μας, σεβασμιότατε, να ευχηθούμε σε εσάς, τον σεβαστό μας κλήρο στο σύνολό του και τους πιστούς. Το νέο έτος να αποβεί προς όλους αίσιο, υγιεινών, ευτυχές και παραδείγου ευλογημένο. Εμείς δε όλοι αναβοήσουμε, εν ενή στόματι και μια καρδία, το εις πολλά έτη δέσποτα. Σεβασμιότατε, ιεροψάλτες άνδρου, θέλουμε να σας απονείμουμε ένα τιμητικό που αυτό θα το βλέπετε και θα μας θυμάστε. Και θέλω να κλείσω την ομιλία μου να σας πω. Όπου υπάρχουν παιδιά, όπως είπατε στην ομιλία σας, υπάρχει αισιοδοξία. Όπου υπάρχει αισιοδοξία, σίγουρα έρχεται και η επιτυχία. Οι ιεροψάλτες άνδρου απονέμουν τιμητική διάκριση στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σύρου και Άνδρου, Κύριο Δωρόθεον, τον Δεύτερο, δια την υποσαιρετή παρουσία του στο πηδάνιο της Ιεράς Μητροπόλεως και το πλούσιο ποιμαντικό και κοινωνικό έργο του. Ευχόμενη έτη Χριστοτερπή, Παναγιοσκέπαστα και Αγγελοφρούρητα, Άνδρος Ιανουάριος 2024. Άξιος. Άξιος. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου τους ιεροψάλτες μας, οι οποίοι είχαν την καλή σκέψη σήμερα να απευθύνουν αυτά τα τιμά, τα γεμάτα αγάπη λόγια στην πετριότητά μου και να προσφέρουν την ωραία αυτή ερευνητική πλακέτα, η οποία πράγματι υπερβολίζει αυτή την ωραία λειτουργική στιγμή που εδώ σήμερα ζήσαμε όλοι μαζί. Το ότι υπήρξε η καλή διάθεση στις ιεροψάλτες να συγκεντρωθούν εν ενή σώματι ομοθυματών και να αποτελέσουν μια ωραία κυψέλη πνευματική μέσα από την οποία και πολλοί άλλοι νέοι ή και πρεσβύτεροι στην ηλικία που θα ήθελαν να μάθουν την πατέρα Βυζαντινή μουσική μπορούν να την υπερθούν, είναι κατά πάντα αξιέπαινη και την επευλόγησα από την πρώτη στιγμή. Εύχομαι λοιπόν να συνεχίσετε αυτό το καλό έργο. Όλοι μαζί αγαπημένοι, ενδιάμεσα από το καταστατικό σας, το οποίο είναι άριστο, και του χρόνου να είναι και άλλα παιδιά εδώ κοντά μας, και άλλοι νέοι άνθρωποι, να συμψάλλουν μαζί σας και μαζί μας, και όλοι μαζί να δοξολογούμε το όνομα του Παναγάθου Θεού. Να έχετε υγεία και μακροημένωση. Και να ψάλλετε το Θεό σας έως υπάρχετε κατά τον ιερό μου ψάλλητο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, προπότες ευχαριστούμε. Δόλου Θεού, τους Σεβασμιότατους και Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου της Αγιότατης Μητροπόλεως Σύρου Τίνου Ιορδάνη, πατήσαμε σου, Κύριε.